Η Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, είναι μια πόλη η οποία θέλει να έχει στα επόμενα χρόνια μια καινούργια αθλητική υποδομή και προσπαθεί να κάνει τις βάσεις και να βάλει τα θεμέλια και για όλες τις ομάδες, και για τον ΠΑΟ και για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Χθες στο Δημαρχείο της πόλης, παρόντος βεβαίως του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Κωνσταντίνου Ζέρβα, έγινε μια σύσκεψη με ανθρώπους του Ηρακλή, με παράγοντες, σχετικά με το γηπεδικό ζήτημα το οποίο έχει ξεκινήσει να δημιουργεί ο Ηρακλής όσον αφορά στην περιοχή την οποία έχει, την έκταση την οποία κατέχει στους Χορτατζίδες. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Μάκη Κυριζίδη, ο οποίος ήταν παρόν στην σύσκεψη αυτή και θα μας βοηθήσει λίγο για την ενημέρωσή μας για τον κόσμο, τις ομάδες και όχι μόνο, μια που η πόλη βλέπω ότι θέλει να αποκτήσει τρία γήπεδα. Ένα του ΠΑΟΚ, ένα του Άρη και ένα του Ηρακλή. Καλό αυτό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι εκ των ουκάνεφο αυτή η προσπάθεια. Έχουμε μείνει πίσω σε υποδομές. Ναι. Και είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει άμεσα. Γιατί τα επόμενα χρόνια, ξέρετε, θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες από ΕΣΠΑ, από Ταμεία Ανάκαμψης, από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων για αθλητικούς χώρους. Αλλά επιτρέψτε μου, γιατί ήταν και αυτό ουσιαστικά μια επαναπιβεβαίωση χθεσινή συνάντηση, ναι, του Δημάρχου με τους ανθρώπους του Ηρακλή, του ΓΣ, των ανθρώπων που τρέχουν τα τμήματα του Γυμναστικού Συλλόγου, mm-hmm, ότι ο Ηρακλής έχει και μια τεράστια περιουσία στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, στα μέσα όρια, διοικητικά του όρια, ναι, στο κέντρο της πόλης, η οποία δυστυχώς έχει μείνει για δεκαετίες αναξιοποιητή. Τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος αφενός με την τροπολογία, η οποία είναι ελεύθερη στο νέο ΓΣ να προσαξιοποιήσει όλη αυτή την περιουσία. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα ένας Δήμος και ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος της χώρας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει έλλειψη ελεύθερων χώρων, έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων, μπορεί να γίνει μπροστάρης και είναι μπροστάρης με τον Δήμο του Κωνσταντίνου Ζέρβα σε τέτοιες προσπάθειες ώστε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε σοβαρότητα, αν θέλετε, με βήμα-βήμα κάθε προσπάθεια, ώστε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε και άλλες χρηματοδοτήσεις και να φέρουμε περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις σύγχρονες στη Θεσσαλονίκη. Ήταν αυτή η συνάντηση λοιπόν μια επανεβεβαίωση της θέλησης του Δήμου να βοηθήσει και τον Ηρακλή όπως όλα τα σωματεία. Υπόθηκε όμως κάτι καινούργιο, έχουμε κάποια εξέλιξη εν της πράγμαση για το ζήτημα, γιατί ξέρουμε ότι τρέχεται μια μελέτη σε συνεργασία με το ΓΣ Ηρακλής. Κοιτάξτε, ο Γυμναστικός Σύλλογος τρέχει όλες αυτές τις προσπάθειες. Εμείς είμαστε αλλογοί, ναι, σε σφαιρματικό στάδιο ακόμα. Δεν θέλουμε ούτε να πανηγυρίζουμε ούτε να πιστεύουμε ότι κάτι έχει τελειώσει. Απλά είναι, σας επαναλαμβάνω, ότι ό,τι να γίνει πρέπει να γίνει αυτό το χρονικό διάστημα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί πραγματικά θα υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Μας έχουν δείξει το δρόμο και άλλες ομάδες και στην Αθήνα ότι μπορούμε να το προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι. Αφενός, αφετέρου, εμείς στο Δήμο το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, όταν το χθες, κύριε Κούση, πήραμε 27 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την ανακατασκευή και την ανάπλαση 10 κεντρικών δρόμων της Θεσσαλονίκης. Μπράβο. Ήμασταν ο Δήμος ο οποίος πήρε τα περισσότερα λεφτά στο πρώτο στάδιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήμασταν σοβαροί και είχαμε έτοιμες μελέτες. Και διεκδικήσαμε και ήταν αυτονόητο ότι θα έρθουν αυτά τα λεφτά. Πολλές φορές μπορεί να πιστεύουμε ότι με φωνές, με ουλιαχτά ή με το χτύπημα στο χέρι στο τραπέζι θα πετύχουμε, ναι, πολλά, αλλά δυστυχώς δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Πάντα πετυχαίνεις με τη σοβαρότητα, με τις κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν με τα σωστά επιστημονικά κριτήρια και το κατάλληλο timing και τους κατάλληλους ανθρώπους. Αυτό πιστεύω ότι λείπει από τη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια, ναι, αλλά ναι, αυτό ερχόμαστε να το αντιστρέψουμε είτε με τις ομάδες, είτε με τη διοίκηση του Δήμου, πια είτε ο καθένας προσωπικά, ώστε να έχουμε βήμα-βήμα επιτυχίες. Έτσι είναι πράγματι. Τώρα βέβαια όσον αφορά στον Ηρακλή, ξέρετε κι εσείς καλά, μια που δεν έχετε κρύψει τη συμπάθειά σας για την ομάδα, ότι ο φίλαθλος του Ηρακλή και γενικά ο κάτοικος της Θεσσαλονίκης, όταν ακούει γήπεδο στον Ηρακλή, του μοιάζει λίγο, ρε παιδί μου, ένα όνειρο μακρινό, ότι είναι μια υπόσχεση που πάλι μας είπαν θα μας κάνουν γήπεδο και δεν μας κάνουν κτλ. Νομίζω ότι αυτό πάει να αλλάξει, έτσι βλέπω, και το σημαντικότερο είναι ότι πάει να αλλάξει, γιατί δεν ακούμε πολλά λόγια, δεν υπάρχουν φανφάρες για το θέμα. Όπως είπατε και εσείς, εμείς οι Ηρακλειδείς έχουμε ακούσει πάρα πολλά και έχουμε ταλαιπωρηθεί από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τάξει πάρα πολλά στον κόσμο του Ηρακλή και δεν έχουν κάνει τίποτα. Ναι. Δυστυχώς κάναμε περισσότερο ζημιά παρά ωφέλησαν αυτό που ονομάζεται Ηρακλής. Από εκεί πέρα δεν πρέπει, γι' αυτό δεν λέμε τίποτα. Δεν ερχόμαστε για να τάξουμε
ή να διεκδικήσουμε κάποιες δάφνες οι οποίες δεν αντιστοιχούν. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής έχει μια νέα διοίκηση, τα παιδιά τα οποία συνεχίζουν και κάνουν τεράστιο αγώνα. Όπως έγινε με την τροπολογία, κρατήθηκε χαμηλά η μπάλα και έξω από τα φώτα της δημοσιότητας και πετύχαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πριν δύο χρόνια, πριν τρία χρόνια θα φάνταζε ως ανέκδοτο στο οποίο μπορούσε να τα αναφέρει, ότι θα ξεπεράσουμε όλους αυτούς τους κοπέλους. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ο Ηρακλής. Ναι. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αν δεν έχουμε αυτό το όραμα και αν δεν διεκδικήσουμε τώρα, δυστυχώς με τις επαγγελματικές ομάδες να μην υπάρχουν στις πρώτες κατηγορίες, θα είναι μια ταφόπλακα έτσι για όλους εμάς. Εγώ έχω ένα μικρό γιο τριών χρονών, ο οποίος πρέπει όταν φτάσει στο δημοτικό, ξέρετε, να πηγαίνει στο γήπεδο. Να λέει μαζί με τους συμμαθητές του ότι εγώ πηγαίνω στην Ηρακλή και βλέπω το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ναι, όλο κτλ. Μπαμπά, με ποιους παίζουμε κτλ. Για όλους εμάς να συνεχίσουμε αυτό που μας δώσαν οι πατεράδες μας από τη μια, και από την άλλη όμως είναι πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να το πούμε και το επαναλάβω, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στις τάξεις του Γυμναστικού Συλλόγου 2.500 παιδιά. Σωστά. Αυτά τα παιδιά, κύριε Κούση, είναι παιδιά δημοτών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δεν έρχονται τα παιδιά από την Κοζάνη, από την Πάτρα για να είναι στις τάξεις του Ηρακλή. Άρα ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι υποχρεωμένος αυτά τα παιδιά να τα δώσει σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, γιατί είναι τα παιδιά μας, τα δικά μας παιδιά, αφενός, και απ' την άλλη να προσπαθήσει αυτές τις προσπάθειες που γίνονται από τα παιδιά του ΓΣ Ηρακλής να τις πρημοδοτήσει και να τις υποστηρίξει. Γιατί αυτός πραγματικά είναι ο αθλητισμός, και ύστερα έρχονται και τα υπόλοιπα και τα δικά μας, τα επαγγελματικά, τα οπαδικά και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία πραγματικά και αυτά δίνουν μια όθηση ανάπτυξης στην πόλη. Σας ακούω αισιόδοξο είστε ή να είμαστε συγκρατημένοι? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ούτε... Προσπαθώ να το... το έχω κερδίσει βέβαια αυτό και από τον Δήμαρχο τον Κωνσταντίνο, ναι, ο οποίος είναι πάρα πολύ ρεαλιστής και ορθολογιστής. Δεν υπάρχει αισιοδοξία ή προσιοδοξία. Εδώ πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά και ύστερα από εκεί πέρα να πάμε στο επόμενο βήμα. Μόνο έτσι κερδίζουμε. Ούτε να λέμε ότι να πανηγυρίζουμε, ούτε να πούμε ότι... πρέπει να κάνουμε μια συγκεκριμένη δουλειά. Αυτή η δουλειά είναι αρρωγός αυτή τη στιγμή ο Δήμος, ο Δήμαρχος είναι στο πλευρό μας, άρα πρέπει να την τελειώσουμε. Όταν τελειώσουμε το πρώτο βήμα θα πάμε στο δεύτερο. Δεν υπάρχει αισιοδοξία ή προσεδοξία, είναι απλά πράγματα, απλά μαθηματικά όλες αυτές οι διαδικασίες. Ή κάνεις τη δουλειά ή δεν κάνεις, σωστά. Τώρα, επί του τεχνικού και ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, γιατί δεν θέλω να σας αφαιρέσω από τον πολύτιμο χρόνο περαιτέρω, ο Ηρακλής έχει μια πολύ σημαντική έκταση, όπως λέμε, στο κέντρο της πόλης, την περιοχή Χρωτατζίδες. Εκεί οριοθετείται και χωροθετείται το γήπεδο, δηλαδή εκεί που είναι το Κατσάνιο, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, και το Ιβανόφιο. Θα γκρεμιστούν αυτά και θα γίνει γήπεδο εκεί. Όλο αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια και η σκέψη η οποία υπάρχει και αυτό που ξεκινάει σε μελλοντικό επίπεδο είναι για εκείνη την περιοχή. Ναι. Εκεί έχουμε όρους δόμησης, άρα είμαστε έτοιμοι πολυδομικά. Υπάρχει η πρόβλεψη και μπορούμε να χτίσουμε χι μέτρα, χι τετραγωνικά. Δυστυχώς τα γήπεδά μας, το Κατσάνι και το Ιβανόφιο, ξέρετε, είναι κατάλληλα, δεν κλείνουν πια τις προδιαγραφές. Σωστά. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να παίξουν οι ομάδες μας εκεί. Όχι. Από του χρόνου μέχρι τώρα έπαιρναμε, ξέρετε, προσωρινές κατεξαίρεση άδειες διεξαγωγής αγώνων. Σωστά. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μπορεί να συνεχιστεί για ένα χρόνο, δύο ακόμα, αλλά αυτό δεν είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Εκείνος ο χώρος είναι πράγματι ο χώρος ο οποίος πρέπει να αξιοποιηθεί από τον Ηρακλή και να φέρει και όλες τις ακαδημίες εκεί, να φέρει όλα τα παιδιά εκεί, αλλά και να φέρει και τις επαγγελματικές ομάδες, τόσο σε ποδόσφαιρο όσο σε μπάσκετ. Οι όροι δόμησης επιτρέπουν ένα γήπεδο, διαβάζω στα ρεπορτάζ εδώ των συναδέλφων, 12 με 15.000 χωρητικότητας. Κοίταξε, αυτό είναι σχετικό, τις μελέτες. Οι αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών είναι αυτό, ναι. Επιτρέπεται και ταυτόχρονα και ένα κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, έτσι, ή βόλεϊ. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί αυτά τα γήπεδα, όπως σας είπα, είναι κατάλληλα. Έτσι, έτσι. Οπωσδήποτε. Αν προχωρήσουμε όπως πρέπει να προχωρήσουμε, αυτός ήταν ο σχεδιασμός και αυτή θα είναι η διεκδίκηση από την πλευρά της πολιτείας. Μάλιστα. Και δεν να σας πω και κάτι τελευταίο για ναι, να καταλαβαίνω και ακροατές. Δεν είναι κάτι το οποίο εφεροβατούμε ή προσπαθούμε να διεκδικήσουμε κάτι το οποίο δεν είναι ανέφικτο. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό πρέπει να το ξέρουμε ακροατές και από την ειδική διοίκηση, από το ελληνικό κράτος, τα οποία επειδή δεν υπάρχουν μελέτες και δεν υπάρχει προφητικότητα, ξαναγυρνάνε πίσω ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ταμεία. Δηλαδή δεν είναι έτοιμοι οι Δήμοι, δεν είναι έτοιμοι οι δημόσιοι φορείς να τα απορροφήσουν. Και επειδή δεν υπάρχουν πλήρες φάκελοι, έτσι ξαναγυρνάνε. Δηλαδή υπάρχουν
πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα τρέξουν την επόμενη διετία, τριετία στη χώρα. Και δεν μιλάω μόνο για τον Ηρακλή, αλλά και η προσπάθεια κάνει η ΠΑΕΠΑΟΚ και προσπαθεί να μπει, όπως ακούμε και πληροφορούμαστε, και αυτή στο Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Αντίστοιχες προσπάθειες κάνει ο Πανθαναϊκός κάτω στην Αθήνα. Αντίστοιχες προσπάθειες κάνουν και άλλες μικρότερες επαρχιακές πόλεις, οι οποίες θέλουν να χτίζουν γήπεδα ή να κάνουν αντίστοιχες υποδομές για τους δήμους τους ή για τις περιφέρειές τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όποιος είναι σοβαρός, όποιος έχει φακέλους, όποιος έχει μια ωριμότητα άλλωστε, μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει και να πάρει συμπατικές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες πραγματικά θα βοηθήσουν. Και όταν λέμε ότι θα γίνει οποιοδήποτε γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, οποιαδήποτε ομάδα, είναι ένα μέσο, αν θέλετε, ανάπτυξης της πόλης, γιατί θα πέσουν χρήματα, θα γίνουν τα εργοτάξια, θα απασχοληθεί κόσμος, από την επόμενη μέρα θα αλλάξει η μορφή κάποιων ακαδημιών, κάποιων ομάδων, θα προσελκύσουν περισσότερο κόσμο, θα γίνουν αγώνες, καταλαβαίνετε, όλα αυτά. Η περιοχή θα πάρει αξία. Η πραγματικότητα που παίρνει και χρήμα στην τοπική κοινωνία. Έτσι. Και αυτά διεκδικούμε καθημερινά. Πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να προχωρήσουν τα πράγματα όπως τα έχετε σχεδιάσει. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο και για την ωφέλιμη κουβέντα που είχαμε. Να ευχηθώ καλή δύναμη, γιατί η πόλη έχει θέματα συνέχεια, αλλά εντάξει, το παλεύετε. Το τρέξιμο είναι καθημερινό, βλέπω. Έτσι είναι, υποχρέωσή μας. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Yes.